Να ακούσουμε με τη ματιά του Κουκουέ πώς έχουν τα πράγματα. Η κυρία Μαρία Γαβαλά είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα με το ΚΚΕ, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, είναι νομικός η ίδια και την ευχαριστώ θερμά που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κυρία Γαβαλά, πώς είστε? Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ένα γενικότερο σχόλιο για το επίπεδο στο οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο δημόσιος διάλογος στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ένα επίπεδο, όπως λέγατε και εσείς νωρίτερα, όσο μπόρεσα να ακούσω, που δείχνει από τη μία τη στρατηγική σύμπλευση αυτών των δύο πολιτικών χώρων, της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μέσα από το γνωστό μουχλιασμένο στημένο σκυλοκαυγά τους, το μουχλιασμένο γιατί επί χρόνια ακούμε αυτή την αντιπαράθεση που φτάνει σε επίπεδα εμετικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, αντιπαράθεση για τα δεύτερα και για τα τρίτα ζητήματα και για τα τέταρτα, για τα ανύπαρκτα ζητήματα τελικά διαφοροποίησής τους, που θέλουν να κρύψουν αυτή τη στρατηγική σύμπλευση στα βασικά και στα κύρια. Και αυτός ο σκυλοκαυγάς θα φουντώνει, και το γνωρίζουμε καλά όλοι από την πείρα μας, όσο πλησιάζουμε στις 26 Μάη. Θα φουντώνει και θα στείνεται ακόμα περισσότερο. Λέτε ότι καλλιεργείται τεχνιέντος μια πόλωση, ας πούμε, η οποία συμφέρει και για τα εκλογικά ποσοστά και τους δύο να περιχαρακώσουν τα κοινά τους. Ακριβώς, γιατί η συμφωνία τους είναι βαθιά και η συνένεση για τα βασικά ζητούμενα του κεφαλαίου που και οι δύο υπηρετούν έχει ήδη επιτευχθεί. Τώρα, βάζετε στον ίδιο παρανομαστή τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα ριζοσπαστικό, της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως λέει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παραδοσιακό συντηρητικό κόμμα. Είναι στον ίδιο παρανομαστή? Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε τι δύναμη είναι καταρχήν με μια σειρά ζητήματα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα με την αποκρουστική του θέση, την επικίνδυνη θέση που πήρε χθες, υπογράφοντας το Συμπείο της Ρουμανίας, αυτό το κείμενο οχετό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά τη μέρα που ο Σοβιετικός στρατός, ο σοσιαλισμός έμπηξε το ξύφος του στην καρδιά του ναζιστικού τέρατος, την 9η Μάη. Ναι. Του ναζιστικού τέρατος που το ίδιο το σύστημα γέννησε. Είναι δύναμη διάβρωσης του εργατικού κινήματος την ίδια στιγμή που πάει και καταθέτει λουλούδια και στεφάνια, σπηλώνοντας με τη στάση του τη στάση, την ηρωική στάση αγωνιστών, κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή. Δεν δικαιούται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο επικεφαλής ενός αριστερού κόμματος, να καταθέτει στεφάνι σε χώρους θυσίας αγωνιστών? Για ποιο λόγο? Άρτε τώρα, το αριστερό και το δεξιό είναι πάρα πολύ σχετικά, γιατί έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι από τη δεκαετία του 80, που αυτός ο διαχωρισμός των δεξιών των αριστερών, του φωτός του σκοταδιού, έμπαινε μέσα στα καφενεία, στα χωριά, στα σπίτια των εργαζομένων και χώριζε, ας πούμε, με έναν τρόπο που δεν χωρίζονται οι άνθρωποι, αλλά που πρέπει να χωρίζονται με βάση το τι συμφέροντα έχει ο καθένας. Δείτε, για παράδειγμα, αυτή η δύναμη όλα αυτά τα χρόνια, η αυτοαποκαλούμενη αριστερή δύναμη, η αριστερά είναι ατοϊκή, που παίρνει κάθε λίγο και λιγάκι τα συχαρίχια του ΠΑΕΣ, των Αμερικάνων υπεραλιστών, χθες των Ευρωπαίων ακροδεξιών, της Μέρκελ και όλων των άλλων που μαζί υπογράψανε. Χθες επίσης τα συγχαρήκια του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων που πανηγύριζαν για τα μέτρα τα λεγόμενα αναπτυξιακά που πήρε, που φανερώνουν την ίδια ταξική, βαθιά ταξική και αντιλαϊκή πολιτική τους, όσο ξύλινο και αν ακούγεται αυτό. Μα δεν θα έπρεπε η χώρα να επιλέξει, αρέσει, που αποδεικνύεται και από την ίδια τη ζωή. Δεν θα έπρεπε η χώρα να επιλέξει, κυρία Γαβαλά, να πάρει το μέρος των ισχυρών από τη στιγμή που έχουν τη διάθεση να τη στηρίξουν απέναντι σε έναν πολύ επικίνδυνο γείτονα όπως είναι η Τουρκία? Θα μπορούσε μόνη της η Ελλάδα να τα βγάλει πέρα? Ισχυροί σε κάθε χώρα υπάρχουν και ονομάζονται αστική τάξη, κύριε Σπυλιόπουλε. Και αυτό το λέμε όπως και να ακούγεται, και είναι αυτοί που κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους σε κάθε χώρα. Τέτοιους εξυπηρετεί εδώ, τέτοια τμήματα του κεφαλαίου εξυπηρετεί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πανηγυρίζανε χθες με τα υποτιθέμενα μέτρα ανακούφισης που παίρνει στο λαό, που του πήρε 9 και του δίνει 1 μπροστά στις εκλογές. Γι' αυτό, για παράδειγμα, από τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πληρώσουν
λιγότερο από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη όμως, εγώ θα γυρίσω στα εθνικά θέματα. Λέγατε προηγουμένως για την περήφανη νίκη των Σοβιετικών Δυνάμεων, την ημέρα της νίκης που γιόρταζαν χθες στη Ρωσία. Η Ρωσία είναι αυτή που εξοπλίζει την Τουρκία σήμερα. Η Ρωσία είναι αυτή που της δίνει ένα σοβαρό πλεονέκτημα απέναντι στην Ελλάδα με τους πυράβλους, τους S-400. Η Ρωσία είναι μια δύναμη καπιταλιστική, η αστική τάξη της Ρωσίας, τα μεγάλα της συμφέροντα, που παίζει στο γεωπολιτικό παιχνίδι στα γεμάτα, μέσα από βαθιές αντιθέσεις με τους Αμερικάνους στο αντίστοιχο γεωπολιτικό παιχνίδι, για τα εδάφη, για τα πετρέλα, για τον υποθαλάσσιο πλούτο, για όλο τον πλούτο, για τους δρόμους ενέργειας, για τους δρόμους που θα περνάνε εμπορεύματα στην περιοχή της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, στην ευρύτερη διεθνή σκακέρα. Και παίζουν στο βάρος, σε βάρος. Και σας ρωτάει ο μέσος ψηφοφόρος. Περιοχή, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου μισό λεπτό, ναι, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, όπως είναι οι Αμερικάνοι που τους κάνει τη βρώμικη δουλειά και τον ονομάζουν Μεντεσέ, και παίρνει έτσι την μπουκιά από το στόμα της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η κλασική σύμμαχος δύναμη των Αμερικάνων, γιατί όπως σωστά είπατε στην αρχή, αυτά τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν την ίδια ιδεολογική αφετηρία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κλασικό παιδί, το γνήσιο θρέμα των μεγάλων συμφερόντων της αστικής τάξης ιστορικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από το εκφυλισμένο τμήμα του εργατικού κινήματος ως μήτρα, δηλαδή έχει μια κομμουνιστική γένα πριν 50-100 χρόνια, η πρόγονή του η πολιτική, και αυτό και εκμεταλλεύεται. Όμως σας ρωτάει ο απλός ψηφοφόρος. Ναι. Πήρε αβάντα από την αστική τάξη όταν τσακιζόταν, όταν γκρεμιζόταν το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, για να αποτελέσει τη νέα λεγόμενη αριστερή δύναμη, όπως το ΠΑΣΟΚ το 80, που μπλόκαρε, που εσωμάτωσε πολύ μεγάλο τμήμα των λαϊκών. Και σας ρωτάει λοιπόν ένας απλός ψηφοφόρος. Κυρία Γαβαλά, με ακούτε? Με ακούτε λίγο? Λέω, σας ρωτάει ένας απλός ψηφοφόρος. Περιγράφεται μια πραγματικότητα στη Ρωσία, περιγράφεται μια πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια άλλη πραγματικότητα στην Αμερική. Με ποιον να πάει και ποιον να αφήσει αυτή η έρμη χώρα? Σας ρωτάει κάποιος, τι του απαντάτε? Να περάσει απέναντι από αυτόν τον δρόμο που έχει ακολουθηθεί δεκαετίες ολάκερες και τον έφερε εδώ, να χτυπήσει και με τις εκλογές, χωρίς να αρκούν μόνο οι εκλογές. Όμως οι εκλογές, οι τέσσερις κάλπες, μπορούν να αποτελέσουν μια σφαίρα με ισχυρό, πιο ισχυρό κουκουέ, να ρίξει σφαίρα στον ενίο αντίπαλο, που είναι ίδιος και στις τέσσερις κάλπες. Παρόλο που αποφασίζει το Εθνικό Κοινοβούλιο, που σήμερα δεν κρίνεται σε κάλπη άμεσα, αλλά κρίνεται η κυβέρνηση, κρίνεται η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα που συμφωνούν στρατηγικά, σταματωμένα πλεονάσματα, στο ότι είμαστε δεσμευμένοι για 100 χρόνια μετά, στην εποπτεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ των πολέμων. Αυτοί όλοι εξειδικεύουν, αποφασίζουν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξειδικεύουν μέσα από διάφορους κρίκους του κρατικού μηχανισμού, όπως είναι οι περιφέρειες, όπως είναι οι κατατόπους δήμοι, με τα κομμένα, με τους κομμένους προϋπολογισμούς για τις λαϊκές ανάγκες, για την παιδεία, για την υγεία, με την επιλεξιμότητα των έργων που η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένη και δεν επιτρέπει αντισεισμική, αντιπλημμυρική θωράκιση έργα που το 2019 δεν είναι πολυτέλεια. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Μάλιστα. Αυτό τον αντίπαλο να χτυπήσει, να πάει με τον εαυτό του. Οπότε, να πάει με το κουκουέ και με τον υπόλοιπο λαό, αυτός ο λαός που σήμερα δεν έχει πάρει την απόφαση να σηκωθεί από τον καναπέ, που όμως προβληματίζεται ταυτόχρονα, αλλά που δεν πιστεύει στη δύναμή του. Μάλιστα. Και να πει, περνώ απέναντι. Και σκέφτομαι αλλιώς, το παίρνω αλλιώς το πράγμα. Κυρία Γαβαλά. Ή την άλλη μέρα, πάλι στον αγώνα. Γιατί η ψήφος του ΚΚΕ θα κατατεθεί στο κίνημα. Θα έχει διεκδικητικό χαρακτήρα, θα μπλοκάρει μέτρα, όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ. Ωραία. Είμαστε λοιπόν μπροστά στις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι το μήνυμα είναι σαφές του ΚΚΕ. Επειδή συχνά πυκνά μιλάμε με υποψήφιους και από την Ευρωβουλή και από στελέχη του ΚΚΕ, νομίζω ότι είναι περίπου ταυτόσιμο, με τον ίδιο τρόπο προβάλλεται από όλα τα στελέχη του ΚΚΕ. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Η κυρία Μαρία Γαβαλά, υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Γαβαλά. Να είστε καλά.